Συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Αλεξιάδη, για δύο θέματα. Όχι, να κάνω το ερώτημα μετά το αποδεκτή. Κύριε Αλεξιάδη, μίλαγε 4 λεπτά χωρίς να το διακόψουμε. Πράγματι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Το λέω αυτό για να το θυμάμαι στη συνέχεια τη συζήτηση. Μια ερώτηση, εγώ να το απαντήσω. Μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Αλεξιάδη, για δύο γεγονότα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη τις τελευταίες περίπου 10 μέρες. F35. Δεν υπήρξε ούτε μία δήλωση ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία να βγάλουμε συμπέρασμα ότι συμφωνείτε με την αγορά των F-35. Δεύτερο θέμα που αφορά την επικαιρότητα. Καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Δεν υπήρξε ούτε μία δήλωση από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες 10 ημέρες, ας πούμε την τελευταία εβδομάδα, που να καταδικάζει ανοιχτά και απερίφραστα τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Και το ερώτημά μου το εξής. Να μην τις καταδικάζει. Που να μην τις καταδικάζει. Μα τι λες, εδώ δεν ήταν ο Γιώργος Τσίπρας που έλεγε, με συγχωρείς, που έλεγε τις μορφές του αγώνα τις αποφασίζουν οι φοιτητές. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Κάτσετε. Πώς είναι δυνατόν να διεκδικήσετε το μεσαίο χώρο των μετριοπαθών ψηφοφόρων με αυτή την τακτική? Αυτό είναι το απλό ερώτημα. Απάντηση, κύριε Παπαγιάννη. Και... Όχι, να απαντήσω τον κύριο Παπαγιάννη και μετά. Δεν χρειάζεται. Ένα-ένα. Απαντώ στον κύριο Παπαγιάννη. Κύριο, είμαστε. Σταμάτα, παιδί μου. Εσεί φέρει στο εισαγγελέα, κύριε Παπαγιάννη. Ελάτε τώρα, δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά το υπεδείξατε. Κάνετε χαρακτηρισμού. Εγώ δεν έκανα και σα σεβάστηκα. Καμία περίπτωση. Εισαγγελεί και πρόεδρο. Απαντώ λοιπόν. Έχετε συνηθίσει άλλωστε. Απαντώ λοιπόν. Την παράταξή σα από αυτά. Αλλού λοιπόν αυτή. Απαντώ στην ερώτησή σα. Να δούμε τι θα πει ο εισαγγελέα. Χαρακτήρισα. Θα πει ο εισαγγελέας στη δίκη στο μάτι. Ναι, ναι. Να δούμε. Αυτό ακριβώς. Σε ό,τι αφορά. Δούλου δεν έφταιγε πάντως. Σε ό,τι αφορά. Παρακαλώ. Το ζήτημα των F-35 μου κάνει εντύπωση γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ναι. Υπάρχει η δήλωση του αρμόδιου τομεάρχη από την πρώτη στιγμή. Θα διαβάσω ολόκληρη. Υπάρχει απάντηση του αρμόδιου τομεάρχη. Και κύριο σήμερα, Αποστολάκη, λέτε. Βεβαίως υπάρχει δήλωση του κυρίου Αποστολάκη. Είναι διερεύνηση. Όχι. Δεν τα ξέρετε καλά. Τώρα θέλετε να βγάλω να διαβάσω τη δήλωση. Συγγνώμη, να διαβάσω. Εμείς διαβάσαμε τη δήλωση, τότε, δηλαδή. Ο κύριος Αποστολάκης μπορεί να διαφωνείτε με τη δήλωση σας, σέβομαι την πολιτική σας άποψη. Αλλά ο κύριος Αποστολάκης εξέφρασε μία άποψη που εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και σήμερα η οποία ο κύριος Κασελάκης, θα σας πω, ο κύριος Κασελάκης με σαφήνεια τοποθετήθηκε πάλι από αυτού. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα πλήρη ενημέρωση του θέματος. Περιμένουμε πλήρη ενημέρωση του θέματος, διότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Εντάξει, που δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, είπα εγώ ότι δεν συμφωνούμε. Για παράδειγμα, εγώ άκουσα την κυρία Μπακογιάννη. Με την αγορά των F-35. Εγώ άκουσα την κυρία Μπακογιάννη σήμερα ότι μην περιμένετε σαφή δήλωση ότι τα F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν στο Αιγαίο ή εναντίον της Ελλάδος. Αυτό με βάζει σε προβληματισμούς. Θα πάει να δεν κάνει μια αυτό. Συμφωνία η χώρα. Δεν είπε αυτό δεν τώρα. Καλά, επειδή δεν υπάρχει αυτό. Το βίντεο το τι είπε, να μην μπούμε σε αυτό. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των καταλήψεων, βεβαίως και πήραμε θέση. Είμαστε με σαφήνεια απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Αυτά που διαβάζουμε για βία σε πανεπιστήμια είναι απαράδεκτα. Βεβαίως να θυμίσω ότι. Είδατε θέση. Ποια άλλη μορφή βίας υπάρχει? Όταν λέτε κάθε μορφή βίας. Περιμένετε να άλλη μορφή βίας. Μα γι' αυτό. Δεν ακούγεται κανένα. Δεν ακούγεται κανένα. Το κάθε μορφή βίας. Ποια άλλη μορφή βίας. Εγώ θα ακουστώ όσο και αν κάνετε διακοπές. Το ερώτημά μου ήταν. Δεν θέλω απλά να φωνάζω γιατί σέβομαι τον κύριο Χατζή. Για καταλήψεις, κύριε. Απαντώ λοιπόν για τις καταλήψεις. Πρώτα απ' όλα, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας για αυτά που διαβάζουμε μέσα στα πανεπιστήμια. Ποια άλλη μορφή βίας υπάρχει? Όχι, θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Υπέρ ή κατά των καταλήψεων. Όχι, αυτά στο δικαστήριο κατηγορούμε να είσαι αθώος ή ένοχος. Όχι εδώ. Καταλάβαμε, κύριε Αλεξάνδρου. Όχι εδώ. Λοιπόν, απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Μία μορφή βίας είναι το κλείσιμο του πανεπιστημίου και το ξύλο που ρίχνουν με τις δικές σας πλάτες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω κάνει προπόνηση σε αυτές τις διακοπές χρόνια τώρα. Είσαι εισαγγελέας. Θα ακουστεί η απάντησή μου. Θα ακουστεί. Σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις. Ναι, όμως πρέπει να σεβόμαστε όλοι μας και εγώ πρώτα και τους υπόλοιπους.